Πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, χωρίς όμως να μπαίνουν πολλά χρήματα στα ταμεία, ελπίζουν στο επόμενο διάστημα της εκπτωτικής περίοδου. Όμως τονίζουν πως τα συσσωρευμένα προβλήματα δεν πρόκειται να λυθούν. Είχαμε αυτή τη βδομάδα λοιπόν την έναρξη των καταστημάτων της Λιανικής Πόλης και του εμπορίου. Είδαμε τις πρώτες κινήσεις, η πρώτη μέρα συνοδεύτηκε από αρκετή κίνηση και στους δρόμους αλλά και στα καταστήματα, είτε για αγορές, είτε για επιστροφές, είτε για αλλαγές. Δεν ήταν φυσικά το αναμενόμενο, δεν έχει κάποια δουλειά εξαιρετική σε όλα τα καταστήματα. Ελπίζουμε ότι επειδή θα είναι και αρκετά μεγάλη η εκπτωτική περίοδος και να μπορέσουμε να εξαργυρώσουμε αυτό το ενδιαφέρον σε αγορές από τους καταναλωτές και να κινηθούμε. Αυτό όμως δείχνει για μία ακόμη φορά πόσο προβληματική είναι η κατάσταση. Τα χρέη είναι συσσωρευμένα πια. Δυστυχώς οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τρέχουν και δεν σταματούν. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα σχέδιο από την κυβέρνηση, θα πρέπει να προσπαθήσει να εντάξει όλες τις οφειλές σε μία μεγάλη ρύθμιση, είτε αυτή είναι 120 δόσεις είτε 240, αφού γίνουν κουρέματα των προσαυξήσεων και των χρεών μέσα στην πανδημία, πρέπει να γίνουν ολικές διαγραφές σε αυτά και αφού γίνουν όλες αυτές οι διαγραφές των κουρεμάτων, των προσαυξήσεων και των πανωτοκίων, μετά να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη ρύθμιση, η οποία θα είναι μία και μοναδική και θα αφορά όλες τις οφειλές. Οι έμποροι διεκδικούν ρύθμιση των παλαιών οφειλών από δάνεια και γενικότερα στήριξη του κλάδου τους από την κυβέρνηση. Αν δεν γίνει αυτό, πραγματικά θα μαζευτούν τόσες πολλές από τον Απρίλιο και μετά που δεν θα μπορεί κανένας να ανταποκριθεί στις ρυθμίσεις. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στα δάνεια του ΤΕΜΕ, όπως όλοι γνωρίζετε έχουν πάει στην εφορία και έχουν στους λογαριασμούς πιστωθεί των φορολογουμένων, αρκετών συναδέλφων εμπόρων που είχαν πάρει αυτά τα δάνεια. Ζητούν αυτή τη στιγμή ρύθμιση 120 δόσεων. Αν επιλέξεις μάλιστα τις 120 δόσεις έχεις μείωση των προσαυξήσεων μόνο 10%, είναι πράγματι αυτό αδιανόητο, γιατί δεν θα πάει να ρυθμίσει κανένας ουσιαστικά με αυτή τη μικρή μείωση. Μην ξεχνάμε ότι οι συνάδελφοι είχαν πάρει δάνεια των 30 και 40 χιλιάδων ευρώ, έχουν φτάσει με τις προσαυξήσεις 80 χιλιάδες ευρώ και αν διαλέξουν τις 120 έχουν μόνο ένα 10% μείωση. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν πολλές δόσεις, μεγάλα κουρέματα, αφού τελειώσει όλη αυτή η κρίση και αφού βγούμε τελικά αλόβητοι από αυτόν τον εφιάλτη που ζούμε.